με παρέα. Από ό,τι αντιλαμβάνομαι, κάτι για το All Star Survival δεν έχει κλείσει ακόμα, γι' αυτό αναφερόμαστε σε αυτά που είναι τα άμεσα σχέδια. Εγώ δεν καταλαβαίνω γιατί, ενώ έχω τοποθετηθεί για το Survivor τόσο πολύ και σας λέω ότι αυτή τη στιγμή κάνω τρεις... κάνω. Είμαστε στην δημιουργία τριών ταινιών. Να πρέπει να μιλήσουμε πάλι για το παιχνίδι. Για ποιο λόγο? Εντάξει, σίγουρα είμαι ο πρώτος που ασπάζομαι και εκτιμώ το ότι ήταν ένα project στο οποίο συμμετείχα και στο οποίο με βοήθησε πάρα πολύ. Αλλά σας λέω ότι έχω τρία χρόνια, 2,5 προς 3 χρόνια, που προσπαθώ πάρα πολύ για αυτά τα δύο project, τα οποία προσωπικά εγώ τα θεωρώ πολύ σημαντικά για τη ζωή μου. Και ας μείνουμε σε αυτά. Ωραία, πού τον είδατε τον εκνευρισμό, ρε παιδιά? Ευγενέστατα, θα σου πω, όταν λέμε εκνευρισμό... Άσε να σου εξηγήσω, βρε άνθρωπε. Του γίνεται η ερώτηση, κοιτάει την δημοσιογράφο στα μάτια. Με το που ακούει το παιχνίδι του All Star, αρχίζει και βγάζει βλέμμα δεξιά και μετά στρίβει και ολόκληρο. Αυτό δείχνει έναν ευγενικό, πώς θα σου το πω, μια ευγενική ανοχή, όχι ένα εκνευρισμό. Μια ευγενική αποφυγή. Τύπου, παιδιά, σας τα είπαμε, τα ξανάπαμε, μην με ζαλίζετε, σας παρακαλώ. Τα είπαμε, θα τα ξαναπούμε, δηλαδή, πάμε παραπέρα. Επειδή βλέπω ότι στο ρόλο του δικηγόρου του Ντάνου είσαι υπέροχος. Όχι, δεν κάνω το ρόλο. Ένα λεπτάκι όμως, μισό λεπτό. Εσύ λεπτό, λοιπόν θα έπρεπε να πεις αφού γιατί τον υπερασπίζεσαι. Μισό λεπτό. Ναι, ναι. Καταρχήν χαρακτηρίζεσαι, σε χαρακτήρισα. Πρώτον. Δεύτερον. Δικηγόρος σε είπα, καλέ. Λέω αυτό που βλέπω. Έρχομαι στη θέση του. Μου λένε, ο Βασίλης ο Γρηγορόπουλος είναι καλός συνεργάτης. Πολύ καλό συνεργάτη, το λέω μία φορά, 2, 3, 5, 10. Αν με ρωτάνε συνέχεια αν ο Βασίλης Γρηγορόπουλος είναι καλό συνεργάτη, πλέον δηλαδή βαρέθηκα. Ωραία, να σε κάνω μια ερώτηση. Αυτό που ήθελα να σου πω πριν. Δηλαδή, λοιπόν. Όλοι δέχονται μία ερώτηση άκουσε κατά λοιπόν, καιρούς, η οποία πω. Είναι στερεοτυπική. Εγώ, αν ήμουν ο Γιώργος Αγγελόπουλος, θα με ανησυχούσε που ακόμα και μετά από 5 χρόνια δεν ασχολούνται με τα 3, 5, 10 project μου, αλλά θεωρούμε ως πιο ενδιαφέρον το Survivor. Ναι, αλλά αισθάνομαι ότι το βλέπει και σαν ρετσινιά πάνω του τώρα ο Αγγελόπουλος με καλά το και εσύ, Survivor. Γιατί ρετσινιά. Μα όταν λέει μία την προηγούμενη εβδομάδα, για παράδειγμα, βγήκε κανονικά και σε ζωντανές συνδέσεις, Βασίλη, και μιλούσε πόση ώρα κατάπαυστα για το Survivor. Μία, δύο, τρεις. Εντάξει, το καταλαβαίνω. Και πρέπει να το ξέρει και ο ίδιος ότι από τις 10 ερωτήσεις η μία θέλει εγώ μια ζωή το Survivor. Θέλω να κάνω σε όλους μας και βάζω και τον εαυτό μου μέσα και νομίζω ότι θα συμφωνήσει και ο Βασίλης. Ας υποθέσουμε ότι είμαστε εμείς στη θέση της κοπέλας που πήγε και έκανε τη συνέντευξη. Ναι. Εάν γυρίζαμε με το βίντεο χωρίς ερώτηση περί Survivor, ο αρχισυντάκτης πολύ εύλογο θα ρώτησε για το Survivor, ρώτησες. Όχι, γιατί έχει απαντήσει σε άλλη εκπομπή. Δεν ρώτησες για το Survivor. Την κάνεις την ερώτηση, Ελεονόρα μου, και πολλές φορές όπως έχουμε συνεννοηθεί και μου έχει συμβεί και σε μένα, λέω στο συνεντευξιαζόμενο πρέπει να ρωτήσω αυτό. Μου λέει δεν θέλω. Λέω χίλια συγγνώμη, θα έχω πρόβλημα με τη δουλειά μου. Εγώ θα σου κάνω την ερώτηση και εσύ. Καλά, παιδιά, και σιγά την προσωπική παιδιά, ερώτηση. Μισό λεπτό λίγο. Από τι έγινε γνωστό ο Γιώργος Αγγελόπουλος? Από το Survivor. Yeah. Πριν 2, πριν 5, πριν 10 χρόνια από το Survivor όμως έγινε γνωστό. Και γι' αυτό μιλάει και στις κάμερες, επειδή έγινε γνωστό από το Survivor και έγινε πολύ αγαπητό στον κόσμο. Τώρα, το αν ο Γιώργος Αγγελόπουλος προφανώς και κάνει δικά του project που θέλει να προωθήσει, το καταλαβαίνουμε όλοι. Αλλά αν δεν υπήρχε το Survivor, ούτε τα δικά του project θα μπορούσε να προωθήσει. Οπότε, ναι, λογικά και τον ρωτάνε για το All Star, καθώς τώρα αναμένεται να βγει το All Star. Οπότε τώρα είναι η στιγμή που θα τον ρωτήσουν τον Γιώργο Αγγελόπουλο για το All Star. Δεν το ρωτήσανε ξαφνικά πρόπερση χωρίς να συζητείτε το All Star. Τώρα συζητείτε το All Star. Καλά, όχι, δεν το Γιώργος... Και πρόπερση το συζητούσα γιατί. Ναι, αλλά τώρα υποτίθεται ότι είναι το All Star. Τώρα έχει μπει μπροστά το All Star για να βγει. Οπότε, αν δεν ρωτήσει τον Τάνο για το All Star, ποιον θα ρωτήσει? Από εκεί και πέρα, καταλαβαίνω ότι θέλει να προωθήσει και τι δουλειέ που κάνει. Αλλά δυστυχώς αυτή τη στιγμή στην επικαιρότητα είναι αυτό. Αν κάνει τις δουλειές και τον δούμε στις δουλειές, θα το ρωτήσει. Αλλά σου λέει, έχω βγει και έχω τοποθετηθεί. Άρα περιμένει. Ναι. Από τη στιγμή που έχει βγει και έχει τοποθετηθεί. Άρα περιμένει εκεί που θα βγει να μιλήσει μόνο για τις δουλειές. Δεν έχει καταλάβει ότι πρέπει να τοποθετηθεί σε όλες τις εκπομπές και σε όλες τις κάμερες ξεχωριστά για να μιλήσει. Δεν είναι ξεχωριστά ή σε όλες. Το Γιώργο Αγγελόπουλο, όποτε και να το συναντήσει, για το Survivor θα το ρωτήσει. Είτε του αρέσει είτε όχι. Αναγκαστικό είναι, ρε παιδιά. Ο άνθρωπος αναλώθηκε την περασμένη εβδομάδα. Το λες και εσύ, Άννα, δεν είναι μια εβδομάδα. Μίλαγε για το γεγονός ότι δεν θα είναι που στο Survivor, με συγχωρείτε. Ωραία, οι συνάδελφοι που ήταν εκεί δεν τον είχαν δει, λοιπόν. Δεν τον είχαν δει οι συνάδελφοι που ήταν εκεί να μιλάει για το Survivor. Έπρεπε δηλαδή να μην το ρωτήσουνε. Time out, σε μια εβδομάδα μπορεί να αλλάξει πολλά. Εγώ το συζήτησα την περασμένη εβδομάδα.
είπα ότι δεν θέλω να το κάνω, έχω δικά μου σχέδια κτλ. Δηλαδή το ότι κοίταξε λίγο στραβά. Εγώ δεν είπα ότι κοίταξε στραβά. Λέω τώρα. Εγώ είπα ότι, okay, ότι είπε ότι ενώ κάνω τις ταινίες, συνεχίζεται να με ρωτάτε για το Survivor. Ναι. Προφανώς αυτό είναι το οποίο το καθιέρωσε το Γιώργο Αγγελόπουλο. Δεν τον καθιέρωσαν τις ταινίες. Όταν τον καθιερώσουν και οι ταινίες, τότε θα τον ρωτάμε για τις ταινίες. Είναι λίγο κυριωτικό. Υπό την έννοια ότι ναι, δεν τον μάθαμε από αυτό, αλλά δεν είναι ότι έχει βγει και δεν έχει κάνει και κάτι άλλο. Δηλαδή θέλω να σου πω ότι και την Ευρυδίκη Βαλαβάνη και τον Βασάλου του γνώριζαμε μέσα από το Survivor. Όταν του βλέπουμε όμως, δεν του ρωτάμε πάλι για το Survivor. Τι του ρωτάς? Για τις εκπομπές του και για τα τηλεοπτικά του. Αλλά το Survivor σίγουρα του ρωτάς, γιατί αυτό είναι από το οποίο έγιναν ευρύτερα γνωστοί. Δεν είναι ότι σου ρωτάς μόνο τον Γιώργο Αγγελόπουλο και για τον Φίλε Κάγκελο τον έχουμε ρωτήσει πολλές φορές και έχει προωθήσει όλο το κοινωνικό του έργο και το φιλανθρωπικό προφανώς και μπράβο του σε αυτό που κάνει και για τις ταινίες όταν έχει παίξει και για όλα. Αλλά όχι δεν θα το ρωτήσει για το Survivor και ότι θα σαντιστεί και όλα που το ρωτάς για το Survivor. Τελικά, εγώ να κάνω μια ερώτηση.